Ladies και hello gentlemen, we are back. Άλλη μια εκπομπή μόλις έχει ήδη ξεκινήσει. Πολύ ομορφιά, πολύ λάμψη. Πολύ χειροποίητο έτσι πράγμα θα δείξουμε σήμερα από τα χειρονακτικά μας και τα χειροποίητα με την Βίκη την Πάδα. Πάρα πολύ όμορφο βίντεο από μόδα, γιατί η εκπομπή σήμερα θα έχει πολύ λάμψη και ομορφιά. Αλλά και πάρα πολύ κέφι. Όλα αυτά θα συμβούν μέσα σε μία ώρα σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό. Δεν ξεχνάτε ότι και σήμερα και κάθε μέρα για του διαγωνισμού, για τι ερωτήσει σα, για το τι θέλετε να μου πείτε, για ό,τι θέλετε να μου γράψετε, μη πει στα ελληνικά, κενό, ονοματεπώνυμο ή ό,τι θέλετε να μου πείτε να μου εκμυστηρευτείτε, αποστολή στο 54454. Σήμερα έχω δύο καταπληκτικές συνεργάτες κοντά μου, αλλά έχω και ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο, αλλά έχω όμως και όλη την Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό. Σήμερα θα σας ομορφύνω, σήμερα θα σας δείξω πώς μπορείτε με ένα πολύ απαλό πρωινό μακιγιάζ να πάτε στη δουλειά σας, να πάτε για ένα καφέ, να βγείτε με τον αγαπημένο σας και μετά βγαίνετε, πάτε ένα σινεμά, ρε παιδί μου, και σου λέει αγάπη, θέλεις να πάμε να πιούμε και ένα ποτό. Εσύ τώρα σαν γυναίκα, ξέρεις που θες να αλλάξεις λίγο, είσαι στο αυτοκίνητο, είσαι στο σπίτι σου, είσαι σε ένα άλλο σπίτι. Με 2-3 πινελιές και με 2-3 απαραίτητα στοιχεία, για να φτιάξουμε και το μαγικό τσαντάκι εδώ σήμερα, γιατί πρέπει οπωσδήποτε μια γυναίκα να έχει πάντοτε μαζί της, ανά πάσα στιγμή κάτι χρειαστεί, θα αλλάξετε το μακιάζ και θα το κάνετε βραδινό. Θα δείχνουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα καθ' όλη τη χρονιά, όπως δείχναμε και την προηγούμενη. Και ξεκινάω. Έχω και ένα βήχαμε να με συγχωρέσετε. Από την Χριστίνα την Κακούτη που είναι εδώ κοντά μας, από τη στήλη της Μόδα και Μορφιά, yes. Κούκλα όπως πάντα, γεια σου Χριστίνα μου. Με την πολύ καλή της φίλη και καλεσμένη μας σήμερα, από τη στήλη του μακιγιάζ, με την Βάλια Βασιλείου, γεια σου Βάλια. Καλησπέρα, γεια σας. Όπου βέβαια έχεις απλώσει πάρα πολύ ωραία πράγματα, γιατί πάντοτε αυτά είναι τα εργαλεία σου και δεν ξέρεις τι θα χρησιμοποιήσεις, αλλά θα δούμε τι θα φτιάξουμε σήμερα. Πάμε μαζί, κορίτσια, να υποδεχτούμε και από την VMR, αλλά και από τη Βίκη την Πάδα. Έλα, κουκλάρα μου, έλα εδώ μπροστά κοντά μας, γιατί θέλω να σε δω σήμερα. Γιατί έχουμε μόδα σήμερα και ομορφιά. Να δω το παπουτσικό, αυτό το πολύ περίεργο. Εντάξει, έχω ερωτευτεί περσόνα, έτσι. Ναι. Δεν τα βγάζω. Να το δείξουμε λίγο, σε παρακαλώ, κύριε σκηνοθέτη μου. Εκεί, μπράβο. Δηλαδή είναι πίσω βάρ. Ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι η κομψότητα του θηλυκού μου παντρεμένο με το ροκ. Νόμιζα θα έλεγε παντρεμένο με το αντρικό και πήγε να με τρομάξει λίγο. Και αυτό μ' αρέσει. Και αυτό σου αρέσει. Είναι αυτό που λέμε το. Έλα, σε φιλήσω. Λοιπόν. Εδώ κοντά μας και η Βίκη η Μπάδα, η Βάλια η Βασιλείου, εδώ κοντά μας για το μακιάζ, η Χριστίνα Κακούτη, όπου σήμερα δεν σας θα ξεναγήσει σε δίαιτες, σε καλές τροφές, σε κακές, σε σύμπλη. Σήμερα θα ασχοληθεί με το μακιάζ που είναι μέσα στη στήλη της και θα προτείνουμε, κορίτσια λοιπόν, χρώματα και τάσεις της μόδας. Σήμερα θα κάνεις λοιπόν το μοντέλο μια και το έχεις, γιατί είσαι κούκλα και το ξέρεις. Αλλά βέβαια θα μας πεις και εσύ και τη γνώμη σου για τα χρώματα που εσύ χρησιμοποιείς και που παίζεις. Καταρχήν θέλω να σε ρωτήσω, πάμε να ξεκινήσουμε έτσι λίγο Βάλια. Όταν βλέπουμε ένα πρόσωπο και έρχεσαι εσένα για να του κάνεις ένα μακιγιάζ, ποια είναι τα στοιχεία εκείνα που πρέπει να κοιτάξεις πέραν από τα χρώματα για να δεις τι μακιγιάζ θα ακολουθήσεις? Τι κοιτάει λοιπόν μία ειδική? Αρχικά κοιτάμε τα χαρακτηριστικά του προσώπου, τις γωνίες του προσώπου. Όπου τις ξεχωρίζουμε σε οβάλ, τα πρόσωπα πώς τα ξεχωρίζουμε? Τα ξεχωρίζουμε σε οβάλ, σε τριγωνικά, σε τετράγωνα, οβάλ μακρύ, στρογγυλά. Ποια είναι τα πιο ευέλικτα πρόσωπα? Τα οβάλ. Τα οβάλ που μπορείς να δώσεις εσύ ό,τι σχήμα θέλεις. Ναι, 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 θεωρείται το ιδανικό. Το πιο δύσκολο πρόσωπο? Θεωρώ πως το πιο δύσκολο πρόσωπο είναι το τετράγωνο, γιατί έχει πολύ έντονες γωνίες. Mm-hmm. Οπότε θα πρέπει λίγο να μαλακώσουμε αυτές τις γωνίες, να γλυκάνουμε. Πώς μαλακώνουμε, τι? Το δικό μου. Όχι. Έχεις γωνίες, αλλά δεν είναι δύσκολο. Και της Χριστίνας το πρόσωπο δεν χρειάζεται και πάρα πολύ βάψιμο για να τονιστεί. Ισχύει. Δηλαδή αυτό, εννοώ ότι πολλές γυναίκες βλέπεις ότι βάζουν τρία διαφορετικά χρώματα για να τονίσουν μήλα. Ή να τονίσουν, ας πούμε, ζυγωματικά. Η Χριστίνα δεν έχει πάρα πολύ μεγάλο, δεν έχει πρόβλημα σε αυτό. Και έτσι με λίγο απλά ρουζάκι μπορεί να τονίσει το ζυγωματικά της χωρίς να χρειάζεται να κάνει παπάδες. Καταρχήν είναι άβαυτη τώρα που τη βλέπω. Μόνο μία βάση απλή έχουμε βάλει για να μην τρώμε τηλεοπτικό χρόνο. Είναι άβαυτο. Είναι αυτό που μπορείς να ξυπνήσεις από το κρεβάτι και να μην έχεις τίποτα. Άρα να πω και για τους γαμπρούς. Ότι για τη Χριστίνα, όπως τη βλέπεις τώρα κούκλα, αυτή θα τη δεις και όταν ξυπνήσει το πρωί. Γιατί ξέρεις τι πρόβλημα έχουν οι περισσότεροι. Σε βλέπουν βαμμένοι και θεά, κοιμάστε. Το βράδυ. Και το πρωί πρέπει η γυναίκα ή να τρέξει να ξαναβαφτεί λίγο στο πριν ξυπνήσει, ή άμα τη διάβαφτη να τη πει αγάπη μου, δεν φεύγουμε τώρα. κατάλαβες. Έχω φίλο που μου έχει στείλει μήνυμα και μου λέει να σου πω κάτι, στείλ τη μήνυμα ότι τη χρειάζεσαι. Λέω γιατί, μου λέει γιατί τη είχα πει ότι θα μείνουμε μαζί το Σαββατοκύριακο. Αλλά τώρα το πρωί άλλαξα γνώμη. Έτσι, λοιπόν, άρα λοιπόν ξεκινάμε με τα πρόσωπα. Αφού δούμε λοιπόν τις γωνίες των προσώπων,
Εντάξει, μετά βλέπουμε αυτό που λέμε το καπάκι, το μάτι, το φρύδι, πόσο μεγάλη επιφάνεια έχουμε. Φυσικά, κοιτάμε ένα-ένα τα χαρακτηριστικά, κοιτάμε το μάτι, κοιτάμε τα χείλια, τη μύτη, αν χρειάζονται κάποιες διορθώσεις, αν θέλουμε να ανέβει λίγο το μάτι, να γίνει πιο ανωδικό. Τα φρύδια. Εκτός από μπότοξ, το μάτι, πώς μπορούμε να το ανεβάσουμε, βάζουμε σκιά μεγαλύτερη. Υπάρχουν τεχνικές. Πιο έντονη μέσα. Όχι, βάζουμε σκιά πιο έντονη έξω, πιο σκούρα έξω, να ανέβει το μάτι. Όταν λες έξω, να δείχνουμε τι. Ναι. Όχι, δεν θέλω να βάβεις, θέλω απλά να δείχνουμε τα σημεία. Για να μου να δείχνουμε. Δηλαδή, όταν, άμα θέλαμε, η Χριστίνα δεν έχει τέτοιο θέμα. Αν όμως θέλαμε να ανεβάσουμε κι άλλο το μάτι, θα έπρεπε να δώσουμε πιο. Θα έπρεπε να βάλουμε λίγο πιο σκούρο εδώ στη γωνία της Χριστίνας. Και να φωτίσουμε απ' έξω στο ζυγωματικό, στους κροτάφους, ούτως ώστε το μάτι να ανέβει, να κάνει την ανωδική κίνηση και σε κάποιες περιπτώσεις, εάν το θέλει βέβαια και η κοπέλα, να χρησιμοποιήσουμε και ψεύτικες βλεφαρίδες. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε λίγο να πούμε, παιδιά έχετε πολύ ωραίο πλάνο, είστε κούκλες, θέλω να ρωτήσω το εξής. Εμείς τη Χριστίνα σήμερα θα δείξουμε ένα απλό καθημερινό μακιγιάζ που μπορεί κάθε κοπέλα να το κάνει για το γραφείο της, για την βόλτα της, για τα ψώνια της. Και στο επόμενο μέρος, αφού μετά υποδεχτούμε τη Βίκη την Πάδο, θα μας δείξει η χειροποίητα πώς έφτιαξε αυτά με το βίντεό της, θα κάνουμε αυτό το μακιγιάζ πολύ βραδινό. Ναι. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε, καθώς βάφεις εγώ θα σου κάνω τις ερωτήσεις μου, αλλά κάνε και τη δουλειά σου. Πολύ ωραία. Με τι ξεκινάμε? Ξεκινάμε. Έχουμε βάλει τη βάση μας, βάλει η οποία πρέπει να είναι πάντα στο ίδιο χρώμα με το δέρμα μας ή έναν τόνο πιο ανοιχτό για να φωτίσει, έναν τόνο πιο σκούρο το make-up μας. Θα προτιμούσαμε στον ίδιο χρωματικό τόνο και από εκεί και πέρα να βάλουμε κάποια φώτα, να κάνουμε κάποιες φωτοσκιάσεις πάνω σε αυτό, γιατί υπάρχει το ενδεχόμενο να βγούμε σαν να φοράμε μάσκα με πολύ ανοιχτό τόνο. Ενώ η Χριστίνα τώρα έχει βάλει τη βάση, τη βλέπω και στην κάμερα, είναι ακριβώς το ίδιο, σαν να μην έχει βάλει τίποτα. Βλέπεις, Βίκη. Δεν κάνει καμία διαφορά με το λαιμό της, με τον μπράτσο της. Δηλαδή είναι σαν να μην φοράει. Ναι, ναι, ναι. Είμαστε υπέρ του υγρού ή του stick make-up. Είμαστε υπέρ του make-up που ταιριάζει σε κάθε επιδερμίδα. Εάν το δέρμα μας είναι σαν της Χριστίνας άψογο, προτιμάμε το υγρό make-up. Απλώνει εύκολα. Φυσικά και φαίνεται πιο φυσικό. Εάν έχουμε να καλύψουμε κάποιες ατέλειες, προτιμάμε το stick make-up. Ωραία. Παίζει ρόλο σε προγροτά και όχι ναι, ναι, γιατί είναι γυναίκα. Σε λιπαρό, σε ξηρό, για το στίχνο. Παίζει ρόλο το make-up σαν make-up. Υπάρχουν και υγρά make-up για λιπαρό, υπάρχουν και για ξηρή επιδερμίδα. Ωραία. Οπότε δεν μας απασχολεί τόσο πολύ αυτό. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Έχουμε βάλει λοιπόν τη βάση μας. Φωτίζουμε μάτια με κονσίλερ κτλ. Ποια δεν είναι μόδα αυτό, βάζουμε σκιές. Κανονικά το κονσίλερ. Δεν το βάζουμε παραπάνω από όσο το πρέπει. Το βάζουμε πριν από το make-up ή μετά. Το βάζουμε, αν έχουμε να καλύψουμε κάτι πριν από το make-up, αν θέλουμε να φωτίσουμε λίγο, το τονίζω το λίγο, πάνω από το make-up. Κάποια στιγμή είχε έρθει μόδα, κορίτσια το ξέρετε, που τα μάτια άσπρα. Και γνωστές παρουσιάστες μιλάγανε και ήταν να φοράνε δύο καπάκια άσπρα. Ναι, ναι. Ήτανε πολύ φωτεινά, δηλαδή έβλεπε τη μεγάλη αλλαγή αυτό. Αλλά ήταν και λίγο γκλαμουριά έβγαζε αυτό κάποια στιγμή. Μ' άρεσε, αλλά όχι στην υπερβολή του. Κάθε δεκαετία έχει τη μόδα της, αυτό έχω να πω εγώ. Τώρα το μακιγιάζ, ποια είναι η μόδα του χειμώνα, ποια χρώματα παίζουν? Παίζουν πάρα πολύ τα μοβ και τα μπορντό στα χείλη. Στα μάτια παίζουν στάνταρ υγιεινές αποχρώσεις και αποχρώσεις του μοβ. Eyeliner ή μολύβι. Ό,τι βολεύει. Ό,τι βολεύει. Ό,τι βολεύει, ό,τι βολεύει τον καθένα. Ποιο σταθερό θέλει, ποιο σταθερό χέρι θέλει το eyeliner. Σίγουρα, ναι. Έτσι δεν είναι. Σίγουρα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Έχουμε κάνει λοιπόν τη βάση μας στη Χριστίνα και ξεκινάμε από τα μάτια, το μακιγιάζ ναι, ναι, ναι. Πάντα. Ξεκινάμε από τα μάτια. Θα βάλουμε μια πολύ απαλή μπε σκιά βάση. Αυτό για να φωτίσουμε. Ή είναι η βάση μας για να κάτσουν καλύτερα τα υπόλοιπα χρώματα? Είναι η βάση μας για να κάτσουν καλύτερα θα τα υπόλοιπα χρώματα. Θα ήθελα να μου φτιάξεις τη μία πλευρά, ναι, για να βλέπουμε και τη διαφορά, έτσι είναι ακριβώς το θέμα του μακιγιάζ, να βλέπουμε τη διαφορά, πώς μπορεί να αναδείξει το βλέμμα της σε σχέση με το απλό βλέμμα. Και στο άλλο θα κάνουμε το βραδινό. Τέλεια. Πάμε. Ωραία, λοιπόν. Έχουμε ήδη περάσει τη σκιά βάση. Ωραία. Κάτι πάρα πολύ εύκολο για κάθε κοπέλα για πρωινό μακιγιάζ είναι να χρησιμοποιήσει μία γήινη σκιά σε ήπιους τόνους, ακριβώς στο κόκαλο του ματιού. Εκεί τι δείχνουμε στην ουσία, τι κερδίζουμε? Εκεί δίνουμε βάθος στο βλέμμα, ναι. Δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη εξάσκηση, απλά πάμε και με ένα πινελάκι πολύ απαλά απλώνουμε τη σκιά μας. Από εκεί και πέρα, εάν θέλουμε, μπορούμε στο κινητό βλέφαρο να βάλουμε επίσης μία απαλή σκιά. Μέχρι εγώ να τα πω, θέλω λίγο έτσι, Βίκη μου, αυτό που ξέρεις, αυτό που βλέπεις, σε παρακαλώ. Μέχρι εγώ θέλω λίγο να τα πω λίγο μόνος μου, να πω λίγο να πω δύο πράγματα στους τηλεθεατές. Λοιπόν, μπορώ να έχω ένα πλάνο έτσι να μιλήσω λίγο μόνος μου, δεν θέλω κανέναν και τίποτα, το μπορώ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, μέχρι λίγο για να δώσω το διαγωνισμό, γιατί το ξέχασα και ευχαριστώ πάρα πολύ τους συνεργάτες μου που μου το είπανε. Θέλω να πω λοιπόν το εξής. Στο ΜΜΠ ελληνικά και ενώ ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 54454, όλοι εσείς από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο που θα στείλετε, θα κερδίσετε για σήμερα πάρα πολύ όμορφα δώρα και να ξέρετε ότι εκτός θα μου στείλετε και θα λάβετε την απάντηση σας, είναι ο τρόπος επικοινωνίας μας ο προσωπικός. Όλοι εσείς που στέλνετε για τους διαγωνισμούς, στην περίπτωση που αν ας πούμε δεν έχουμε σήμερα δώρο, αυτά καταχωρούνται το ονοματεπώνυμο και τα μηνύματά σας και λαμβάνετε αυτόματα μέρος στην κληροτίδα των επόμενων ημερών και των διαγωνισμών. Έτσι λοιπόν, κάθε φορά στην ουσία είστε τυχεροί, ακόμα και αν δεν έχετε επικοινωνήσει. Άψογο είναι. Λοιπόν, και βέβαια εννοείται ότι δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος από εσάς που σήμερα δεν θα είναι τυχερός, αύριο να μην κερδίσει. Συγγνώμη που σας έκανα αυτή την διακοπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα κορίτσια μας κούκλα και πάλι εδώ κοντά μας και συνεχίζουμε λοιπόν. Λοιπόν, αφού βάλουμε αυτές τις δύο σκιούλες, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω για μένα. Είναι ήδη αρκετό. Ναι, ναι. Πάντως ήδη πήρε μία λάμψη. Δεν άλλαξε κάτι τρομερό, αλλά αυτό θα φανεί βάζοντας και βάζοντας. Συνεχίζεις εσύ τη δουλειά σου, εγώ θα σε ρωτάω. Μία πάρα πολύ εύκολη τεχνική θεωρώ για όλες τις γυναίκες, σε περίπτωση που δεν μπορούν να βάλουν eyeliner ή να χρησιμοποιήσουν το μολύβι για πρωινό μακιγιάζ, μπορούμε με μία σκιούλα λίγο πιο σκούρα και ένα πινελάκι να πάμε σύριζα στις βλεφαρίδες και να δημιουργήσουμε την ψευδέστηση του eyeliner. Ναι. Ναι, βέβαια να πούμε ότι το eyeliner κατά τα χρόνια τα παλιά κούραζε λέει πάρα πολύ τα μάτια και ήταν λίγο πιο βαρύ για τα μάτια, έτσι δεν είναι? Εντάξει, έχουν αλλάξει. Έχουν αλλάξει όμως πάρα πολύ και οι εταιρείες και τα προϊόντα που πλέον δεν έχουμε πρόβλημα. Καθώς εσύ βάφεις, θέλω να σε ρωτάω το εξής. Είμαστε υπέρ στην ψεύτικη βλεφαρίδα και κατά τη διάρκεια της ημέρας στην καθημερινότητα ή εσύ τις χρησιμοποιείς μόνο όταν πρόκειται να κάνεις ένα μακιγιάζ για κάποια φωτογράφηση ή γυναίκα να βγει να πάει κάπου ιδιαίτερα? Προσωπικά τις χρησιμοποιώ μόνο για επαγγελματικούς λόγους, να πάει κάπου ιδιαίτερα. Επιβαρύνουν όσο η καθημερινότητα? Όχι, όταν χρησιμοποιούνται σωστά δεν επιβαρύνουν. Και αναλόγως το στυλ της κάθε γυναίκας, είμαι υπέρ. Όχι βέβαια στο άλλο άκρο, να φτάσω στο άλλο άκρο. Να είναι υπερβολικές. Υπάρχουν και φυσικές βλεφαρίδες. Επίσης, μπορούμε να ανοίξουμε το ματάκι και να βάλουμε ελάχιστα, να κάνουμε μια σκέψη και στο κάτω βλέφαρο. Τέλειο. Αυτό μπορεί να γίνει και με απαλό καφέ. Με απαλό καφέ το κάνουμε. Βάλε, με απαλό καφέ. Όχι με μαύρο, γιατί μαυρίζει πάρα πολύ. Ή κάποιος μπορεί και με μαύρο. Μαύρο για πρωί θεωρώ πως είναι σκληρό. Γκρι είναι καλύτερο. Γκρι είναι καλύτερο. Ωραία. Σε αυτό λοιπόν δεν ξεφεύγουμε έξω από το μάτι ποτέ. Είμαστε στα πλαίσια του ματιού. Στα πλαίσια του ματιού, ελάχιστα. Δεν είσαι των γραμμών. Θα τις κάνουμε με τη σκιά, φαντάζομαι. Όχι αυτό παλιά, Βίκη, το θυμάσαι εκεί, η μαμά σου, η γιαγιά μου, που βάζανε το μολύβι και τραβούσαν αυτό το κινέζικο, το μολυβάκι του στο πλάι. Μην λες πολλά, γιατί είναι μόδα και γυρίζει. Και γυρίζει, όχι, αλλά. Ρόδα, μόδα. Ναι, μόδα. Ναι. Mm-hmm. Οπότε αν το ξαναδείς τώρα την επόμενη δεκαετία, ναι, θα πεις τώρα τι ξαναρέσει. Άρα έχουμε βάλει λοιπόν και το μολυβάκι. Και το μολυβάκι. Αμέσως μετά που περνάμε. Αμέσως μετά περνάμε στη μάσκαρα. Mm-hmm. Το μάτι είναι έτοιμο, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Για το πρωινό μας. Για το πρωινό μακιγιάζ, ναι. Θέλουμε να είναι φρέσκο. Θα δούμε και τη διαφορά του δεξί με το αριστερό αμέσως μετά. Κοιτάμε χαμηλά. Μάσκαρα βάζουμε πάνω κάτω. Μάσκαρα βάζουμε πάνω κάτω. Σ' αρέσει η μάσκαρα με το χρώμα, δηλαδή στο μπλε, στο μοβ, πράσινο. Στο πράσινο που βάζουνε. Γενικότερα, εγώ προσωπικά είμαι του πιο κλασικού. Είμαι υπέρ της μαύρης ή της καφέ μάσκαρα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, κάθε γυναίκα, ανάλογο στο στυλ της, μπορεί να χρησιμοποιήσει ό,τι μάσκαρα θέλει. Μάλιστα. Τι ωραία πράγματα, παιδιά, που δείχνουμε και που κάνουμε. Εσείς βέβαια από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο που μας βλέπετε, να ξέρετε ότι η Βάλια Βασιλείου προτείνει σήμερα κάτι βέβαια που είναι και για την καθημερινότητα, λένε και στα χρώματα της Χριστίνας. Η κάθε βέβαια πελάτησα φίλη ενδιαφερόμενη εννοείται ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει έτσι, να βάλει τα χρώματα που εκείνη θέλει και τις πάνε. Ναι, ναι. Πάντως αυτά τα χρώματα που χρησιμοποιείς για το καθημερινό, ό,τι και να φορέσει μια γυναίκα, ακόμα και φόρμα. Ακριβώς. Είναι all time classic. Είναι all time classic, όπως το είπες, όπως και μπορεί να πάει οπουδήποτε. Mm-hmm. Να μοιάζει φρέσκια, να είναι φρέσκια. Και να έχει μια πολύ ωραία και περιποιημένη εικόνα προς τα έξω. Γενικότερα έτσι κι αλλιώς η Χριστίνα δεν, και που βγαίνουμε έξω δεν βάφεσαι εσύ και πολύ. Γενικότερα δεν είσαι από τη γυναίκα που βάφεσαι πολύ. Ούτε και βράδυ που βγαίνουμε δεν θα τη δεις να βάλει πολύ πράγμα να βαφτεί. Δεν χρειάζεται κιόλας η Χριστίνα. Θα τονίσουμε μάγουλα και το πρωί, έτσι δεν είναι? Θα βάλουμε τις σκιές μας. Λίγο θα τονίσουμε τα ζυγωματικά, ναι. Με τι χρώμα θα τονίζουμε? Αυτό που λέμε το.
ταρακότα που βάζετε. Με τερακότα μπορούμε να τα τονίσουμε, να κάνουμε τα κοψίματα στα ζυγωματικά, τα οποία είναι πάρα πολύ της μόδας, το λεγόμενο contouring. Μπορούμε να φωτίσουμε πάνω στο ζυγωματικό κατευθείαν, να δημιουργηθεί. Τονίζουμε στο κόκαλο εδώ, δεν τα βάζουμε. Ναι, ναι. Εγώ ξέρω με τι πεθαίνω, με τις παλιές τις γυναίκες και έχω την εικόνα της γιαγιάς μου, θεός χωρέστη, που μόλις βαφότανε, έβαζε κραγιόν και έβαζε δύο κουκίδες από το κραγιόν εδώ και έκανε με τα χέρια αυτό. Παιδιά, αυτή η κίνηση είναι τόσο όμορφη. Τα ζυγωματικά παίζουμε πάντοτε προς τη γωνία, ε! Τα ζυγωματικά. Δεν ξεκινάμε από εδώ, που βάζουν από εδώ. Α, όχι, πα. Εδώ. Ξεκινάμε από τον ακουστικό πόρο και πάμε προς το ζυγωματικό στην αρχή, όχι πολύ μπροστά, για να μην δώσουμε καθοδική εικόνα στο μακιγιάζ μας. Και για λόγους ασφαλείας θα πω, επειδή μπορεί να πέσει πολλή ποσότητα μπροστά και να μας κάνει μπάλωμα, προτιμάμε να είναι προς τα πίσω για να σβήνει και πιο εύκολα. Σαφώς. Ή να κρύβεται. Σαφώς. Αναλόγως. Ωραία. Δεν θα επιμείνουμε πάρα πολύ. Τέλειο. Ελάχιστο. Είναι και πρωινό μακιγιάζ. Και από εκεί και πέρα ένα ρουζάκι. Τίποτα πάρα πολύ απαλό, χωρίς τίποτα να έχει. Καλό είναι όταν θα χρησιμοποιούμε τα προϊόντα μας, εάν δεν ξέρουμε την ποσότητα που θα χρειαστεί. Να το τυλάσουμε λίγο στο χέρι. Ναι, να τα μπονάρουμε. Ναι, λίγο να τα μπονάρουμε. Και το ρουζ επίσης θα πάει απαλά. Και μετά θα κάνουμε μια κυκλική κίνηση να δώσουμε έμφαση στα μάγουλα, στις παλιές μας. Ενώ τώρα το βλέπεις στην κάμερα, το βλέπεις πως δείχνει, δηλαδή η διαφορά της μίας πλευράς με την άλλη. Φυσικό, είναι φρέσκο, όμως. Είναι ξεκούραστο. Ένα μακιγιάζ πόσες ώρες για σένα κρατάει? Με τα κατάλληλα προϊόντα κρατάει και μέρα. Και μέρα, χωρίς να φαίνεται κουρασμένη η γυναίκα. Ναι, 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 δεν αλλοιώνεται. Το ντεμακιγιάζ είναι απαραίτητο. Δεν το φαντάζομαι ότι το πιο βασικό στη γυναίκα είναι το καλό ντεμακιγιάζ, σας το λέω αυτό. Εκ πείρας, που κάποιες κοιμώνται και με τη βλεφαρίδα βαμμένη και την άλλη μέρα έχει αυτό. Άσχημο, το ναι, δέρμα. Είναι πολύ άσχημο για το δέρμα. Και το μολύβι που κρατάς. Το μολύβι είναι σε απαλές ροζ αποχρώσεις, πολύ υγιεινές. Δεν θα φανεί πάρα πολύ έντονο το μολυβάκι. Στην ουσία έχει σχήμα, δεν το χρειάζεται, αλλά απλά. Κάνουμε μια τονικότητα να είναι λίγο πιο juicy που λέμε. Ακριβώς. Είσαι υπέρ του κραγιόν ή του μολυβιού ή του lip gloss σκέτο? Είμαι υπέρ του κραγιόν. Το μολύβι σκέτο μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις με κάποιο gloss από πάνω. Ναι. Αλλιώς δεν έχει νόημα. Και επίσης παλιά βάζαμε το έντονο μολύβι, δηλαδή βάζαμε το μπορντό γύρω-γύρω. Το περίγραμμα. Το περίγραμμα ξεχώριζε από το κραγιόν. Ναι. Έτσι δεν είναι, αυτό δεν κάναμε. Αυτό ήταν στη μόδα τη δεκαετία του 90 πάρα πολύ. Ναι. Κάτι το οποίο ευτυχώς έχει φύγει πλέον. Αλλά όπως είπαμε, κάθε δεκαετία έχει το δικό της μακιγιάζ και το δικό της στυλ. Και από εκεί και πέρα μπορούμε να επιλέξουμε και να ακολουθήσουμε και τι μας ταιριάζει. Πάρα πολύ ωραίο. Να πω επίσης ότι αν κάποια κυρία δεν θέλει ούτε κραγιόν, ούτε μολύβι, ούτε γκλος, μπορεί με ένα παλό λιποζάν. Lip balm που έχει χρώμα, να το τοποθετήσει και να είναι έτοιμη για την πρωινή της έξοδο. Πολύ σωστό. Και ενυδατώνει και τα χειλάκια. Ακριβώς, ναι. Είσαι το τέλειο μοντέλο για μακιγιάζ. Ναι. Είναι πολύ ωραίο το. Και τελειώσαμε και με το πρωινό. Γύρνα τώρα έτσι λίγο να τη δούμε μπροστά. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Μετά θα το συνεχίσουμε. Θα μας κάνεις αυτό. Αλλά πώς μπορούμε όμως με έντονες πινελιές να το κάνουμε βραδινό. Ωραία. Αυτό εδώ λοιπόν το κοντινό, για να δείτε ότι ενώ είναι και στα δύο πλάνα της είναι φυσική, το βλέπεις είναι σαν να μην είναι βαμμένη, έχει όμως τόνισμα σε αυτή την πλευρά που βάψαμε, το καπάκι της, τα χείλια της και τα ζυγωματικά της. Έχει τονίσει τα ωραία της σημεία. Ναι, χωρίς όμως να φαίνεται βαμμένη. Και έχει ανέβει και το μάτι. Ναι, έχει ανέβει το μάτι, χωρίς όμως να φαίνεται βαμμένη. Αυτό ακριβώς το πολύ πρωινό. Θα μείνει στην παρέα μας, κάτσε να ξεκουραστείς τώρα. Εσύ αν δεν σε πειράζει εκεί πάνω, θα κάτσεις τα ψηλά σήμερα στην εκπομπή. Θα συνεχίσουμε. Η Βασιλείου θα παραμείνει κοντά μας. Η Χριστίνα ακούτε από τη στήλη της Μόδο και Ομορφιά. Και επιστρέφουμε με Βίκυ Μπάντα που θα μας δείξει πολύ ωραία χειροποίητα. Αυτή που κόνη. Είναι κόκκινη στην ουσία, που μπαίνουν σε μια γωνία. Και αυτό σε όσο ύψος θέλουμε. Όλα αυτά και θα κλείσουμε με Χριστίνα Κακούτη πάλι και Βάλια που θα μας δείξει αυτό το μακιγιάζ σε πολύ πολύ βραδινό. Ωραίωτα. Όλα αυτά θα γίνουν σε πάρα πολύ λίγο, μείνετε κοντά μας. Γευτείτε το μοναδικό μέλι με κρόκο κοζάνης που τονώνει και ενισχύει τον οργανισμό. Ελληνικό μέλι ΑΕ, τώρα και με μαστίχα χείου. Σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ και καταστήματα βιολογικών προϊόντων.
ελαστικά μοτοπεριστεράς. Σε εμάς θα βρείτε όλη την γάμα ελαστικών μοτοσυκλέτας, κορυφαίων εταιριών στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με δωρεάν και ασφαλή τοποθέτηση και ζυγοστάθμιση. Έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό. Μοτό εξυπηρέτησης πελατών. Και πάντα με την κορυφαία τεχνογνωσία του πρωταθλητή αγώνων ταχύτητας Νίκου Περιστερά, πολυετή επίσημο αντιπροσώπου αγωνιστικού τμήματος Ελλάδος. Μιχαλακοπούλου, 125 Αθήνα, Κωνσταντινούπολεο 44 Περιστέρι. Μην μου πεις και πάλι κοντά σας, έτσι δεύτερο μέρος αυτής εδώ της Θεσπέσιας εκπομπής. Βίκυ Μπάδα, Βάλια Βασιλείου, Χριστίνα Κακούτη, Γιάννης Κώστας Χρήστος, Φωτούλα Σωτηρία Λάζαρος, Κώστας Δεύτερος και κάτω ο θηρωρός μας ο Μάκης. Τα είπα όλα. Ε, είδες, όλοι εμείς είμαστε εδώ. Όλοι. Είμαστε λίγοι. Είμαστε. Γιάννη, να πάρω άλλα 10 άτομα έτσι. Α, να κάθονται. Λοιπόν. Τι έχεις ετοιμάσει σήμερα? Τι έχω ετοιμάσει? Κόνους. Κόνους. Σε οποιοδήποτε μέγεθος, γιατί αυτό είναι λίγο μικρό. Εντάξει, για μένα. Έφερα, ναι, έφερα τα μικρούλια. Ναι. Γιατί εντάξει, ρε παιδί μου, τώρα αν έφερα το. Ναι. Θα με κρύβω. Θα ωραία. Με κρύβω. Στην ουσία, η κόνη καταρχήν είναι πάρα πολύ μόδα. Κορίτσια και εσείς βλέπετε, γιατί θα δούμε, ναι, και στο βίντεο πώς τα φτιάχνει εσύ, βέβαια όλα αυτά. Πώ το λένε, καλλιτέχνη με τα πινέλα, ρούζ, σκιές και ρου. Εγώ είμαι άλλη. Ναι, αλλά και εσύ όμως χρησιμοποιείς. Κάνεις πινέλο, δεν κάνεις? Πολύ πινέλο. Ε? Πολύ πινέλο. Ναι. Και βούρτσα πινέλο. Κάνεις και βούρτσα, βρεθήριο πινέλο. Ποια είσαι? Μεγάλη βούρτσα. Βέβαια. Λοιπόν. Να σου πω, είσαι υπέρ του πινέλου. Και θέλω να σας κάνω και λίγο ορθοφωνία τώρα, το έχω ξαναπεί αυτό, αλλά επειδή το λέτε στην τηλεόραση λίγο λάθος. Παιδιά, όταν προφέρετε με λάμδα, επειδή είναι έννοινο αυτό, δεν πρέπει να λέτε ένα πινέλο. Δηλαδή, δεν πρέπει να το καταπίνετε το λάμδα, πρέπει να το εξωτερικεύετε. Δηλαδή, λέμε, κάνεις και εσύ πινέλο. Πινέλο με είναι, για να μάθετε να μιλάτε σωστά. Με πεθαίνει. Ιδέες. Ναι. Βέβαια. Ναι. Γιατί ακούω κάποιες παρουσιάσεις που λέει, θα μας δείτε το πινελάκι. Τι είναι το πινελάκι? Πινελάκι. Πινέλο. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω το εξής. Είναι στη μόδα πάλι η εικόνη? Ναι, όλα αυτά τα στοιχεία είναι η μόδα και είναι πολύ. Τα οποία έτοιμα... είναι για γωνίες κυρίως, δεν είναι για το κέντρο. Όχι, για μένα όχι. Θα μ' άρεσε σε γωνία, θα μ' άρεσε σε κάποιο ράφ, θα μ' άρεσε πάνω στο τζάκι. Δύο τέτοια μεγάλα σε μια γωνία τείχου κάτω δάπεδο. Πάρα πολύ. Ποια είναι τα υλικά τα οποία χρησιμοποιήσαμε? Σπάγκο, δαντέλες, ύφασμα. Και χαρτόνι. Το ύφασμα που έχεις βάλει είναι το... Ύφασμα από παλιά μαξιλάρια μου. Ναι. Ναι, τώρα θυμήθηκα τι είναι βασικά. Απλά εννοώ ότι αυτό μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε συνδυασμό θελήσει κάποιος. Είπαμε, εμείς πάντα στο ιδέες και λύσεις δίνουμε την κεντρική ιδέα. Το πώς μπορείτε να φτιάξετε ένα στοιχείο να έχει αυτή την όψη πάνω κάτω. Θέλετε άλλα χρώματα? Θέλετε άλλο σπάγκο? Θέλετε άλλο ύφασμα? Βάλτε το. Πάρα πολύ ωραίο. Αυτό που μπορούμε να τονίσουμε είναι ότι, και θα δείτε ακριβώς το πώς γίνεται, ότι μπορούμε να συνδυάσουμε τους κόνους μας με τα υπόλοιπα εφάσματα. Okay. Φτιάχνουμε δηλαδή μια κουρτίνα με μαξιλάρες. Μπορούμε να έχουμε στη γωνία δύο τεράστιους κόνους που να τραβάνε το χειμώνα από την κουρτίνα. Να σου πω τα Χριστούγεννα που περάσανε, ότι έφτιαξα ένα παραπλήσιο τεράστιο για μια φίλη και απλά έβαλε φωτάκι γύρω-γύρω. Ήταν το χριστουγεννιάτικο δέντρο του σπιτιού. Ναι. Και ήταν εξαιρετικό. Πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, αυτό θα μου άρεσε με μια μικρή έτσι παραλλαγή να βαστάς τη βάση. Δηλαδή, πες ότι φτιάχνεις κάτι πολύ μεγάλο, εντάξει. Ναι. Βαστάς τη βάση και απλά αλλάζεις ίσως τα γύρω-γύρω αναπεριόδους. Να ντύνεις δηλαδή. Να ντύνεις. Πιο φωτεινά, πιο. Μ' αρέσει η ιδέα σου, ιδέες. Είδες ότι έχω ιδέες και λύσεις κι εγώ. Έχεις. Να σας ρωτήσω λίγο κάτι. Το χαρτόνι είναι το κανονικό το χαρτόνι που το χρησιμοποιούμε. Πρέπει να πάρουμε το πιο σκληρό, αν είναι όμως μεγάλο. Δηλαδή, αν εγώ κάνω έναν κόνο 1,50, μπορώ να πάρω το απαλό χαρτόνι. Δεν θα στέκεται. Έτσι είναι ακριβώς όπως το λες και πολύ καλά που το ανέφερες, γιατί εγώ ξεχάστηκα να το πω ότι σίγουρα εγώ χαρτόκουτα χρησιμοποίησα. Τις χαρτόκουτες που παίρνουμε από το σούπερ μάρκετ. Ναι. Χαρτόκουτα. Το έντισα. Όχι το χαρτονάκι το λεπτό. Το... Όχι. Αυτό είναι χαρτονάκι λεπτό, το βλέπετε, είναι μια σταλίτσα, είναι μικρούλι, δεν έχει βάρος. Τίποτα. Όταν θέλεις να κάνεις όγκο, για να σταθεί κιόλας και να το στολίσεις και από πάνω, γιατί σου λέει έβαλε φωτάκι, έβαλε διάφορα, θα πάρεις, ξυπακούεται πιο χοντρό χαρτόνι. Μάλιστα. Μία άλλη ιδέα που δίνω εγώ, άκου το μυαλό μου, είναι να βάλεις λοιπόν αυτά, μέσα να έχεις βάλει μία λαμπίτσα, μόνη της, με το ντουί της, από πάνω να μην βάλεις το λουλούδι, να το αφήσεις ανοιχτό και αυτό το πράγμα να φωτίζει τα βάνη. Πάρα πολύ ωραία ιδέα. Επίσης μπορείς να κόψεις στρογγυλά γύρω-γύρω στο χοντρό το χαρτί. Στο χοντρό και να βγάζει αυτό και να είναι λαμπατέχνο μιας γωνίας. Τι φτιάχνουμε με μηδέν έξοδα, χωρίς έξοδα, χωρίς χρήματα, σας έφτιαξα φωτιστικό δαπέδου.
που το φτηνότερο στην αγορά είναι 100 ευρώ και εμείς το φτιάξαμε και ούτε με 20. Ναι. Δηλαδή αυτό σημαίνει VMR. Στο VMR μπορείτε να επικοινωνήσετε, να σας δώσω ιδέες και λύσεις, να έχεις το χώρο σας. Και ο φίλος μου πήγε τελικά για τις ντουλάπες, τα έφτιαξες. Λοιπόν, η Βίκυ Μπάδρα, για ό,τι. Έπαθε πλάκα. Για ό,τι μπορείς να φανταστείς. Δηλαδή, έχεις βάλει, ας πούμε, στο σπίτι σου πράγματα που τα έχεις για πέταμα. Που λες, ξέρεις, το έχω αυτό την καρέκλα 5, 10 ή 20 χρόνια, είναι της γιαγιάς μου, δεν θέλω παλιά έπιπλα. Μπορείς να αλλάξεις τα πάντα χωρίς έξοδο, χωρίς κόστη και να το κάνεις ολοκαινούργιο και να σου πούνε εσύ, τι κομμάτι είναι αυτό. Δηλαδή είναι φοβερό να μπορείς να εμπνέεσαι, φίλε τηλεθεατή. Θα πάμε να δούμε το βιντεάκι πώς η Βίκυ Μπάδα έφτιαξε αυτά. Ακολουθήστε την. Δεν φεύγει κανείς. Ακριβώς επιστρέφω μετά το βιντεάκι καπάκι για να πάμε να συνεχίσουμε το βραδινό μας μακιγιάζ. Φύγαμε, βλέπουμε το βιντεάκι και επιστρέφουμε με Βάλια και Χριστίνα που πλέον συνεχίζουν να έχουν τον κύριο λόγο για το μακιγιάζ από τη στήλη Μόδα και Ομορφιά. Πάμε και επιστρέφουμε. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Άλλο ένα βιντεάκι από ιδέες και λύσεις κοντά σας. Έχουμε πλέον καθιερωθεί ως ιδέες και λύσεις γρήγορες, εύκολες και όμορφες. Με υλικά που λίγο πολύ όλοι έχουμε στο σπίτι. Επιμένω στο χαρτί. Όλοι έχουμε ένα παλιό κουτί από παπούτσια που θέλουμε να το ξεφορτωθούμε. Μία κούτα από τα γάλατα, από οτιδήποτε. Κόβουμε ένα τετράγωνο χαρτάκι για να φτιάξουμε αυτό εδώ. Το οποίο δεν είναι απαραίτητα χριστουγεννιάτικο, είναι για όλες τις εποχές, το βλέπετε. Είναι με σπάγκο, χαρτί και ύφασμα. Εγώ δίνω πάντα την κεντρική ιδέα από εδώ και εσείς ολοκληρώνετε με τα δικά σας υλικά, τα δικά σας υφάσματα, τα δικά σας στοιχεία και το δικό σας γούστο. Εγώ περιμένω από εσάς στην σελίδα, στο VMAT Handmade Creations, τυχόν απορίες, τυχόν συμβουλές, να τα πούμε από κοντά. Λοιπόν, τι θα χρειαστούμε για το δεντράκι μας, για τον κόνο το συγκεκριμένο. Σπάγκο, χαρτί, το οποίο είναι απλά ένα τετράγωνο χαρτάκι και θα το φτιάξουμε σε κόνο, κατά αυτόν τον τρόπο. Το πιστόλι μας, απαραίτητο, εύκολο, γρήγορο. Και τώρα ό,τι άλλο θέλετε εσείς για να φτιάξετε το δεντράκι βάσει του δικού σας γούστου. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Κολλάμε για να δημιουργήσουμε το χώρο μας. Το κρατάμε λίγο για να στεγνώσει. Αφού αφήσαμε το βοηθό μας, συνεχίζουμε. Όπως βλέπετε, έχει σχηματιστεί ένας κόνος. Είναι αρκετά σκληρό το χαρτονάκι μας, έτσι ώστε να μπορέσει να συγκρατήσει το σπάγκο που θα τον δείχνουμε. Θα κόψουμε τώρα τις γονίτσες. Έτοιμο! Το βλέπετε. Έχω κόψει φασματάκι για να το ντύσουμε στο τελείωμά του. Τι εννοώ στο τελείωμά του. Θα βάλω σιλικόνη γύρω-γύρω. Και θα πάω παράλληλα με το τελείωμα. Τη ραφή δηλαδή από το ύφασμα θα την πάω παράλληλα με το χαρτάκι μας. Και στην ένωση. Το υπόλοιπο το κόβουμε. Για να κάνει τη σουρίτσα του. Αυτοσχεδιάστε. Αυτό κάνω και εγώ κάθε φορά. Είναι κάτι νέο για μένα. Το βλέπετε. Αυτό θα καλυφθεί με το σπάγκο μας. Δεν θα φαίνεται καθόλου. Παίρνουμε το σπάγκο, το ξετυλίγουμε και αρχίζουμε να κολλάμε στο ύψος που θέλουμε. Σημεία βάζετε μια σταγονίτσα σιλικόνη για να στερεωθεί καλά ο σπάγκος μας και να μην παίζει στον κόνο μας, να μην είναι χαλαρός δηλαδή. Αρχίζουμε και τυλίγουμε λίγο σφιχτά. Δεν πειράζει αν έχει κενά, ούτως ή άλλως αυτό θα το φινίρουμε, θα βάλουμε δαντελίτσες, θα βάλουμε περλίτσες, ας φαίνεται και λίγο, δεν μας ενοχλεί. Και που βάζετε έτσι μια σταγονίτσα σιλικόνη για να σταθεροποιηθεί. Δεν χρειάζεται δηλαδή να είναι σε όλο το μήκος του κόνου σιλικόνη, δεν υπάρχει λόγος. Καθίστε λίγο αέρα στο σπάγκο για να μπορείτε να δηλείτε πιο εύκολα. Ας
αυτό μπορεί να γίνει και με όλο το χρώμα σπάθο. Μπορεί να θέλετε να βάλετε άσπρο, μπορεί να θέλετε να βάλετε γκρι, μαύρο, κίτρινο. Εγώ απλά εμπνεύστηκα έτσι αυτή τη δημιουργία. Στο τέλος, ελάχιστη ποσότητα σιλικόνης κρατάμε να στεγνώσει για να μπορέσουμε να κόψουμε το σπάθο μας. Με τα τελίτσες, να μην το κάνουμε πανομοιότυπο με το πρώτο μας, απλά να έχουν κοινά στοιχεία. Δεν είναι ωραίο να είναι ολόιδια τα δεντράκια μας. Έτσι σταθεροποιείται και ο σπάγος μας, για να μην αναγκαστούμε να τον γεμίσουμε, να γεμίσουμε τον κόνο σιλικόνη και είναι λίγο επίφοβο να καούμε. Οπότε το πάμε σιγά σιγά και στο φινίρισμα αυτό σταθεροποιείται. Εάν είναι έτσι πουδωτός σπάγκος, πολύ προσεκτικά με έναν αναπτήρα να μπορέσουμε αμέσως δίνει, το βλέπετε, να πάρουμε τα πολλά ξέφια. Εύκολα, γρήγορα, απλά και όμορφα. Δύο δεντράκια για ντεκόρ στην κρεβατοκάμαρα, στο κομοδίνο σας με 2-3 κεράκια δίπλα, στο σαλόνι σας γιατί όχι, όπου θέλετε εσείς τέλος. Και όπως βλέπετε, τα δεντράκια μας είναι έτοιμα να τα στολίσουμε. Πάρτε τις δικές σας πινελίες, δημιουργήστε. Εδώ είμαστε εμείς από ιδέες και λύσεις. Για εσάς θα σας δίνουμε ιδέες και λύσεις γρήγορα, εύκολα, όμορφα. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά, να βλέπετε ιδέες και λύσεις, να μου στέλνετε τις απορίες σας, τις ενστάσεις σας, τις συμβουλές σας, τα δικά σας έργα. Θα με χαροποιούσε πάρα πολύ. Αν και ήδη έχω δεχτεί και πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ και οι ιδέες σας και οι συμβουλές σας. Σας ευχαριστώ για την υποδοχή. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά και να δημιουργείτε. Κάνε τώρα δική σου την κρέμα ημέρας ματιών ή σέρουμ της εταιρείας Profil με 25 ενεργά συστατικά και υαλουρονικό οξύ νέας γενιάς. Γάλα γαϊδούρας, αλόε, τζοτζόμπα, καριτέ, 100% ανθόνερο πορτοκαλιάς είναι μόνο λίγα από τα συστατικά μας. Τώρα μόνο με 23,99 από 50 ευρώ το κάθε προϊόν. Και αν πάρεις δύο προϊόντα, το τρίτο εντελώς δωρεάν. 2-10-81-30-003. Κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου, χωρίς έξοδα αποστολής και μόνο με 23,99. Θέλεις η μπαταρία σου να έχει δύναμη και αντοχή? Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Tiger, Thunder και GC by Γεωργόπουλος. Μπαταρίες φωτοβολταϊκών. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών, μοτό, UPS, Start-Stop, Περιστέρι, Ήλιον, Εγάλεο, Χαϊδάρι. Τηλεφωνικό κέντρο 210-5757-706 και από όλη την Ελλάδα www.gcbattery.gr. Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Εγγύηση by Γεωργόπουλος. Γευτείτε το μοναδικό μέλι με κρόκο Κοζάνης που τονώνει και ενισχύει τον οργανισμό. Ελληνικό μέλι ΑΕ, τώρα και με μαστίχα χείου. Σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ και καταστήματα βιολογικών προϊόντων. Γιατί με διακόπτετε ενώ έτσι έρχεστε χωρίς να με ενημερώσετε? Δεν σας έχω πει ότι πριν βγω στον αέρα θέλω τουλάχιστον 2-2,5 μέρες πριν να μου πείτε βγαίνεις? Βρυδίκη μου, ζητάω πολύ, κορίτσια, 2,5 μέρες πριν να μου πει ότι βγαίνεις. Ναι, ετοιμαστούμε. Τώρα έβλεπα εδώ ένα μήνυμα. Και μου λένε ότι Αλέξανδε, πέσει να μας κάνει και λίγο πιο έντονη τέτοιες ματάρες. Μου λένε εδώ για τη Χριστίνα. Μη πει κενό. Ό,τι θέλετε να μας πείτε στο 544-54. Κάτσε να απαντήσω. Οκ. Μιλάμε μετά. Λοιπόν, Χριστίνα Κακούτη εδώ σήμερα από τη στήλη της μας κάνει το μοντέλο για την Βάλια Βασιλείου, όπου θα συνεχίσουμε και είχαμε μείνει λοιπόν, Βάλια μου, στο ότι αυτό το πολύ απλό το καθημερινό, το τύπου αμακιγιάριστο, θα το κάνουμε τώρα βραδινό, που ακριβώς θα αναδείξει, θα τονίσει και θα φωτίσει. Ακριβώς. Πάμε λοιπόν
να δούμε τι χρώματα θα χρησιμοποιήσουμε, ποια είναι τα πιο safe χρώματα για το βράδυ που δεν θα την ενοχλήσει αν μετά θέλει να βάλει, αποφασίσει να μην βάλει φόρεμα και να βάλει πουκάμισο ή να μην βάλει ανοιχτό και να βάλει κλειστό ή οτιδήποτε. Ωραία. Και πάμε να δούμε τι κάνουμε. Θα συνεχίσουμε τονίζοντας περισσότερο τη γωνία του ματιού με μια πιο σκούρα σκιά. Δεν παίζουμε στο μαύρο, παίζουμε συνήθως στο γκρι το σκούρο ή στο καφέ γκρι. Ναι. Το μαύρο γριεύει πάρα πολύ, οπότε θέλουμε πιο γκριζαριστές αποχρώσεις. Ωραία, τέλειο. Λοιπόν, τέλειο. Χριστίνα, επειδή ξεκινήσαμε με γήινες, θα συνεχίσουμε με γήινες, οπότε θα βάλουμε σκούρο καφέ. Ωραία. Λοιπόν. Και τη πάει κιόλας. Είδες τι έγινε σε αυτή την εκπομπή, το είχαμε πει και στο βιντεάκι. Ή ξεκινάς ξανθιά και γίνεσαι μελαχρινή καστανή, ή ξεκινάς καστανή και γίνεσαι κατάξανθη. Εντάξει, πάντα ξανθιά είμαι. Ναι, αλλά αυτή η εκπομπή αλλάζει το χρώμα, είναι το μόνο σίγουρο σε πρώτη φάση που αλλάζει. Και τα φώτα. Λοιπόν, βάλαμε λίγο σκιά στο κάτω βλέφαρο, να τονίσουμε τη γωνία και συνεχίζουμε στο πάνω, κάνοντας, θα έλεγα, μία μουτζουρίτσα πολύ απαλά. Την οποία μετά θα τη σβήσουμε με το πινέλο μας. Δίνω πιο εύκολες τεχνικές για να μπορούν όλες οι γυναίκες να τις ακολουθήσουν. Ωραία. Λέω κι εγώ λοιπόν έτσι για να το, έτσι να το βοηθήσω λίγο το πράγμα. Ότι άρα τονίζουμε για τυχόν κάποιες που δεν το κατάλαβαν. Λίγο περισσότερο το βλέμμα μας. Τη γωνία μας, τονίζουμε αυτό που έχουμε βάλει στην ουσία βάλια στην αρχή. Αυτό ακριβώς. Το κάνουμε πιο έντονο. Λίγο πιο σκούρο. Άρα το βράδυ πρέπει να είναι λίγο πιο σκούρο το βλέμμα. Λίγο πιο σκούρο και πιο έντονο. Δεν φαίνεται, ναι. Να φαίνεται. Μάλιστα. Γιατί δεν έχουμε τα ίδια φώτα με το πρωί. Το πρωί φαίνονται τα πάντα όλα, όλες οι ατέλειες. Οπότε θέλουμε το δέρμα μας να είναι φρέσκο, καθαρό και περιποιημένο. Mm-hmm. Το βράδυ θέλουμε να τονίσουμε περισσότερο για να φαίνεται και το μακιγιάζ μας. Είναι λογικό. Έχουμε τονίσει τη γωνία, μπορούμε να την κάνουμε και πιο σκούρα εάν θέλουμε. Δεν θα το κάνουμε όμως τώρα. Είδες πως αλλάζει αμέσως το μάτι, όχι. Εντελώς. Ναι. Αλλάζει το βλέμμα, είναι πιο επιβλητικό και πιο γατήσιο. Ακριβώς. Πολύ βασικό για μένα το βράδυ να χρησιμοποιήσουμε και eyeliner ή μολύβι μαύρο. Για να το φωτίσει, όπως, να παραμείνει πιο πολύ. Ναι, να το κάνουμε πιο γατήσιο και πιο ανωδικό το βλέμμα μας. Οπότε σε θα βάλω μάτι καθόλου. Όχι, για να δούμε τη διαφορά. Αλλά μετά εσύ το ολοκλήρωσε, δεν έτσι. Να σου πω. Παίζουν ρόλο και τα προϊόντα όμως που χρησιμοποιείς, έτσι. Σαφώς παίζουν ρόλο και τα προϊόντα. Αντιαλλεργικά φαντάζομαι τα περισσότερα προϊόντα. Ναι. Και όλα αυτά. Μία γυναίκα, ξέρεις, παλιότερα λέγανε τώρα οι μαμάδες και οι γιαγιάδες. Έλεγαν, ας πούμε, στην αδερφή μου, μη βάβεσαι κάθε μέρα, θα χαλάσεις τα μάτια σου. Μη βάβεσαι κάθε μέρα, θα χαλάσεις το πρόσωπό σου. Ισχύει αυτό στις μέρες μας πια. Νομίζω τα προϊόντα βάλει είναι τόσο καλά που δεν έχουμε τέτοιο θέμα. Δεν έχουμε τέτοιο θέμα, όχι. Μια γυναίκα η οποία, ας πούμε, πρέπει κάθε μέρα να είναι βαμμένη, γιατί δουλεύει κάπου, γιατί πρέπει να είναι... Είναι στην τηλεόραση πρώτα απ' όλα. Ναι. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Εκεί απλά δίνουμε λίγο παραπάνω βάση και στο τι αγοράζουμε και στο ακριβώς, τι προϊόντα παίρνουμε. Ναι, ακριβώς. Ποια είναι τα προϊόντα εκείνα που πρέπει μια γυναίκα πάντα, όπως είπα και στην αρχή που σας παρουσιάσω, να έχει κατεσέ στο τσαντάκι της. Τι δεν λείπει ποτέ από το τσαντάκι μιας γυναίκας για να είναι σίγουρη ότι τα έχει όλα. Τερακότα, κραγιόν και μάσκαρα. Τα τρία βασικά. Αυτά, ναι. Εσύ, Χριστίνα, τι έχεις πάντα μαζί σου στην έξοδό σου που λες, άσε μη γίνει κάτι, αυτά τα τρία τα θέλω, τα πέντε στο τσαντάκι μου. Πούδρα. Και μάσκαρα. Αυτά τα δύο είναι τα βασικά. Είδες, κάθε γυναίκα είναι τι θεωρεί ότι μπορεί να τις χαλάσει. Εγώ ένα lip gloss παίρνω όταν δεν, αφού με έχεις δει. Μόνο δεν, δεν βάφησα. Εγώ πάλι παίρνω... Εδώ βγάζω τα αποθυμένα μου. Εγώ πάλι παίρνω κινητό και κλειδιά. Σαν άντρες. Λοιπόν... Να μην κάνουμε και το άλλο μάτι λίγο να... Ναι, να το κάνουμε, αλλά αφού τελειώσουμε λίγο το... δηλαδή θέλω να δείξουμε λίγο τη διαφορά. Δεν μου λες, τη μάσκαρα θα την τονίσουμε κι άλλο για το βράδυ. Τη μάσκαρα μπορούμε να την τονίσουμε ή μπορούμε να βάλουμε ψεύτικες βλεφαρίδες. Ναι. Απλά... Μία γυναίκα όμως μόνη της τώρα είναι εύκολο πια. Έχω δει να μου μιλάνε και να πέφτει και έτσι λέω κάτι, κάνει λίγο έτσι. Θέλει λίγο εξάσκηση, αλήθεια. Ολόκληρη ή τα τουφάκια που είναι πιο μόνιμα. Πιο εύκολο για να το βάζεις μόνος σου είναι η βλεφαρίδα ή ολόκληρη. Ναι, για τα τουφάκια μένουν. Είναι ολόκληρη. Αυτό που λένε το ημιμόνιμο. Αυτό θα έλεγα τώρα, ότι είναι πολύ της μόδας τον τελευταίο καιρό και τα extension βλεφαρίδας. Ναι. Οπότε μπορεί από πριν να έχουν τοποθετηθεί αυτά, τα οποία κρατάνε γύρω στις 3 εβδομάδες με ένα μήνα. Για ευκολία. Για ευκολία, οπότε δεν χρειάζεται ούτε μάσκαρα, ούτε ψεύτικη βλεφαρίδα, ούτε τίποτα. Ωραία. Και είναι έτοιμη, περιποιημένη. Βάζουμε λίγο ακόμα μάσκαρα. Για να τονίσουμε το βλέμμα. Ναι. Μπράβο. Ναι. Έτσι, ένα τσάκ δηλαδή στις γωνίες.
Ναι. Ωραία. Άψογα. Πολύ ωραία. Ωραία. Θέλω λίγο, μέχρι εγώ να σου κάνω ερωτήσεις, να τονίσεις λίγο και το άλλο μάτι. Έτσι απλά να έρθουν να μην είναι τελείως ανώμια. Ναι, ναι, ναι. Και εγώ θέλω να, καθώς σε το τονίσεις και κάνεις δουλειά σου, θέλω απλά να μου απαντάς σε κάποιες ερωτήσεις. Πολύ ωραία. Ποια είναι τα πιο safe χρώματα για το φετινό χειμώνα που πηγαίνουν με όλα. Όσον αφορά, ας πούμε το καριόν, είπαμε ότι παίζουμε το, μου είπες το... Μπορντό και μοβ. Mm-hmm. Το έντονο κόκκινο σου αρέσει. Πάρα πολύ. Πολύ γλάμουρ εγώ. Πάρα πολύ μου αρέσει. Αλλά όταν παίζουμε με έντονο καριόν, δεν πρέπει να παίζουμε με έντονες γραμμές στα μάτια. Δηλαδή, οι γυναίκες έχω δει τονίζουν ή μάτια και lip gloss, ή έντονα χείλη και λιτό μάτι. Έχω μείνει άφωνη. Ισχύει αυτό, απλά... Ναι. Σε αυτό είμαι πολύ... Έχω μείνει άφωνη. Απλά θα πω ότι... Και για ένα βραδινό μακιγιάζ δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο αυτό. Εμένα μου αρέσει να είναι τονισμένο λίγο και το μάτι και να υπάρχει και ένα έντονο κραγιόν. Ναι. Όχι σμόκι, eyes, αλλά να υπάρχει λίγο έντονο στο μάτι. Έχει εξαφανιστεί το πολύ έντονο που κάναμε κάπου, ναι, που ήταν, ναι, 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 που ήταν σαν να φοράς... Πάλι μάσκα. Μάσκα, ναι, εννοείται. Ήταν σαν μάσκα. Οπότε, για τα χρώματα που είπες, θα συνεχίσω να επιμένω στα γίνα χρώματα που πάνε σε όλες τις κοπέλες. Σαφώς. Και από εκεί και πέρα, το κραγιόν είναι στην ιδιοσυγκρασία του καθενός. Mm-hmm. Είμαι υπέρ και των έντονων χρωμάτων το πρωί, με πολύ ήπια μάτια, αυτό που είπαμε. Παίζεις με γυαλάδες? Παίζω με γυαλάδες και μ' αρέσουν. Σου αρέσουν εδώ πάνω αυτό το έντονο που βάζουν οι γυαλάδες? Όχι τόσο έντονο. Εγώ γυαλάδα εννοώ να τονίσουμε λίγο τα ζυγωματικά. Mm. Άρα δεν παίζεις με αυτά που βάζουν εδώ στα μάτια, στις γωνίες και τις γυαλάδες που είναι σαν να φοράς ένα καπάκι πλαστικό. Αρκεί να υπάρχει μέτρο. Ναι. Να υπάρχει μέτρο. Να υπάρχει μέτρο και να ξέρουμε τι ποσότητα βάζουμε. Είναι πολύ βασικό. Διαφορετικά, το πανμέτρο μάγιστον που λέμε. Διαφορετικά μπορεί να... Να χαλάσει το αποτέλεσμα. Μπορεί να σχημίνουμε αντί να μορφύνουμε ένα πρόσωπο. Ακριβώς. Τα ζυγωματικά τα τονίζουμε, είπαμε, πάντοτε με απαλά χρώματα. Έτσι δεν είναι? Με τα φρύδια τι κάνουμε? Τα τονίζουμε όσο πιο πολύ γίνεται, τα αφήνουμε σε μια φυσική γραμμή? Τα φρύδια τα τονίζουμε όσο πρέπει. Το φρύδι έχει να είναι λίγο πιο παχύ, πιο λεπτό, είναι τι πάει στο κάθε μάτι τελικά? Πολύ της μόδας έχει γίνει τελευταία το παχύ φρύδι. Δεν έχουμε παχύ, τι να κάνουμε? Εγώ αυτό είναι που βλέπεις. Αυτό που θα. Βλέπω και την Χριστινούλα, ότι είναι λεπτό. Είναι λεπτό. Εμένα μου αρέσουν βέβαια τα λεπτά, νομίζω ότι μεγαλώνουν το μάτι. Έχει να κάνει με την ιδιομορφία του προσώπου. Mm-hmm. Και τα λεπτά φρύδια μπορούμε να τονίσουμε. Ναι. Όχι να τα παχύνουμε πάρα πολύ, να τα τονίσουμε, γιατί το φρύδι είναι η κορνίζα του ματιού. Οπότε θέλουμε να έρθει και να πλαισιώνει το βλέμμα μας, να μην φαίνεται άδειο. Ναι, ναι, ναι. Γιατί αν κάνουμε ένα μακιγιάζ με το φρύδι φτιαγμένο και με το φρύδι άφτιαχτο, θα υπάρχει τεράστια διαφορά. Θα είναι σαν να έχουμε κάνει μακιγιάζ. Μάλιστα. Με πήραξε ναι, κάτι της ναι, εννοείται, μπορείς να ζωντανή εκπομπή είμαστε, εννοείται ότι πρέπει και να βήξουμε και τα πάντα. Λοιπόν, ωστόσο, θέλω να πω εγώ ότι αυτές όλες οι προτάσεις αλλάζουν βέβαια από άνθρωπο σε άνθρωπο, δηλαδή εννοώ ότι αλλάζουν από πρόσωπο σε πρόσωπο και εμείς βάζουμε τη βάση, δείχνουμε δηλαδή τα πράγματα που ακολουθούμε, την κεντρική ιδέα, αλλά η κάθε ενδιαφερόμενη μπορεί να κάνει αυτό που εκείνη της ταιριάζει. Εσύ δηλαδή σήμερα μου φοράς ένα πράσινο λίγο κυπαρισί. Ναι, γιατί έκανα πυρόξενθο το μαλλί. Ναι, που όμως σου πάει, που εμένα δεν μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Δηλαδή εμένα μου αρέσει. Δεν σε ξενίζει. Όχι, μόνο όταν με χαμηλώσει το βλέπω έντονα. Όταν όμως έχεις το μάτι σου και μου μιλάς, δεν το βλέπω καθόλου. Το είδα τώρα, φαντάζομαι. Πάλι, γιατί έχω βάλει έντονο κραγιόν. Ναι. Και μου αρέσει και αυτό το μπορδοκόκκινο. Είναι λίγο το ροδί, το εκείνο που είχα και παλιά την κρεβατοκάμαρά μου, το κομολί. Λοιπόν. Στην παλιά κρεβατοκάμαρα. Είναι σαν να φίλησε το προσκέφαλο που σηκώθηκε. Το κραγιόν πρέπει λίγο να τονίσουμε. Ναι, βεβαίως, πριν να κλείσουμε, εννοείται. Θέλω λίγο να σε ρωτήσω το εξής. Βάζουμε τα ανεξίτηλα, σ' αρέσουν τα χρησιμοποιείς τα πρώτα ανεξίτηλα, που λέμε ότι το κραγιόν δεν φεύγει με τίποτα, μάσκαρα και να το πλένεις, να μπει στο νερό, δεν. Τα καινούργια, οι καινούργιες εκδοχές των ανεξίτηλων κραγιών που ενυδατώνουν τα χείλη, ναι, είμαι υπέρ. Γιατί παλιά τα ξεραίναν πάρα πολύ τα χείλη. Ναι, ενώ τώρα συνεχίζουν να τα ενυδατώνουν, έχουν αλλάξει φόρμουλες και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πριν το κραγιόν, θα ήθελα μόνο να βάλουμε ελάχιστη γυαλάδα στο ζυγωματικό, αυτό που είπαμε και πριν. Ναι, και να βάλουμε και λίγο ρούς και από το άλλο ζυγωματικό. Ναι. Τα θυμάται όλα τα. Είδα, τα παρακολουθεί. Δεν υπάρχει. Ναι. Είναι παιδιά. Το μακιγιάζ είναι πάρα πολύ. Βασικό. Ρέσει και τη λεπτομέρεια. Θα κάτσω να με βάψεις.
Α, πάρα πολύ. Να ιδέα. Ξέρεις ότι κάνουμε πολύ. Θα έρθω αύριο αυτή. Όχι, αλήθεια. Θα το κάνουμε στον σε αέρα. Σε προκαλώ. Εντάξει, θα έχω εδώ και τη Βάλια να με βαθμολογεί, να δει αν κάνω πολύ καλά έτσι, τα πράγματα. Να κάνουμε μαθήματα. Βέβαια, να σου πω, ξέρεις, λένε ότι ο άνθρωπος που βάφει πάρα πολύ ή ο κομμωτής που χτενίζει πάρα πολύ ή γενικότερα αυτός που ασχολείται με κάτι με τους άλλους πολύ, λένε ότι για τον εαυτό του μετά αρχίζει και βαριέται. Δηλαδή, είναι λίγο αλήθεια αυτό. Είναι λίγο αλήθεια. Όταν πάνε να βαφτεί εσύ, δεν μπορώ άλλο. Έτσι. Υπάρχουν οι μέρες εκείνες που δεν έχεις καθόλου διάθεση και δεν μπορείς να δημιουργήσεις, που δημιουργείς εντελώς που λέμε ρομποτικά. Υπάρχουν οι μέρες που μπορεί να μην είμαι καλά και όταν αρχίσω να δημιουργώ, να αλλάζει όλη μου ψυχολογία. Mm-hmm. Αυτό υπάρχει. Αγαπάς πολύ τη δουλειά σου, σε καταλαβαίνω απόλυτα. Δηλαδή είναι και λίγο διαβάζεις, γι' αυτό ενημερώνεσαι. Πάντα. Ή κάνεις, δηλαδή υπάρχουν και πράγματα που πρέπει να τα δεις, τι παίζει. Βέβαια. Ποια χώρα είναι πολύ μπροστά έτσι στο μακιγιάζ και σε όλα αυτά? Αμερική. Και σαν προϊόντα νομίζω. Αμερική. Και σαν προϊόντα. Τι προτείνουμε πάντοτε, προτείνουμε να ξεβάφεται μια γυναίκα... Γαλάκτωμα ή με μαντιλάκια. Γαλάκτωμα με μαντιλάκια ή με το σαπούνι και πολύ καλό ξεύγαλμα. Με γαλάκτωμα απαραίτητος, λοσιόν και μετά την ενυδατική της. Το σαπούνι θα ξεράνει πάρα πολύ την επιδερμίδα της, όπως και τα μαντιλάκια. Και μπορεί να προκαλέσουν και αλλεργίες, άμα δεν τα ξέρουμε, τα προϊόντα αυτά. Άσχετα αν είναι αντιαλλεργικά, αλλά μπορεί όμως για κάποια πρόσωπα να μην είναι εφικτά. Ναι. Να μην είναι αποδεκτά, έτσι δεν είναι? Ναι. Πρέπει πάμε να σε έχουμε πιο βάλει, safe. Πρέπει πάντοτε πριν από το μακιάζ, επειδή σε είδαμε με τη βάση έτοιμη, να έχουμε βάλει την ενυδατική μας κρέμα για να απλώσει καλύτερα το make-up. Πέντε λεπτάκια πριν ή κάποια κρέμα βάση. Τώρα τη βλέπω με μία απορία, βλέπεις τη βλέπω στα μάτια της και θέλει να πει καλά ρε φίλε να σου ρωτήσω. Ήσουν στην προηγούμενη σου ζωή μακιγέρ. Συγγνώμη. Λοιπόν, είναι ο μακιγέρ ή μακιγέζ. Ναι, για να το μάθετε και αυτό στην τηλεόραση. Είναι ο μακιγέρ. Η μασαζού, είναι ο μακιγέρ ή μακιγές, ο μασέρ ή μασατζού. Κοίτα τώρα με το κραγιόν, βλέπεις, ενώ δεν άφησε... Δεν βάλαμε και πολύ έντονο. Όχι, είναι απλό ροζ. Δεν βάλαμε πολύ έντονο. Αυτό θα το έβαζα να πάω και γυμναστήριο. Θέλω όμως να πω ότι είναι safe το απαλό το ροζ, έτσι δεν είναι? Ναι. Το κραγιόν είναι πρέπει, safe, όταν βάζουμε, ξέρεις και τι άλλο πρέπει να τονίσουμε. Περισσότερες γυναίκες βάζουν το κραγιόν και πάνε, τρώνε και τα λοιπά, παίρνουν, ξαναβάζουν το κραγιόν. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει με ένα μαντιλάκι να βγάλεις το κραγιόν. Ακριβώς. Και να ξαναβάλεις κραγιόν. Ναι. Διότι όταν βάλεις το ένα κραγιόν πάνω από το άλλο, ασχέτως αν παίζει χρώμα, και το κραγιόν πλέον πίζει. Επίσης, θεωρώ ότι πριν από το κραγιόν για να κάτσει περισσότερο πρέπει να βάζεις λίγο τα μποναριστά, για να με ενημερώσεις, λίγο πουδρίτσα. Ακριβώς. Όλα τα ξέρεις. Βέβαια πολλές λένε, μόνο και πολλοί μακιγέρ και μακιγές λένε, ότι όταν βάλεις... Μία εκπομπή μόνη. Ότι όταν βάλεις πολύ πουδρα, δεν τζουλάει πολύ το κραγιόν μετά. Ακριβώς, όλα τα ξέρεις. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, πραγματικά. Τι θες καλέ, τίποτε, να μην είμαι ενημερωμένο, με τόσες γυναίκες, 20 χρόνια ζω μέσα στη γυναίκα. Το ξέρω, μέσα. Λοιπόν, μέσα, πολύ μέσα, πιο μέσα ούτε αυτή δεν πάει. Πώς δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε έτσι σε ένα, αφού ευχαριστήσω. Βάλε Βασιλείου που ήταν κοντά μας και θα ξαναπαίξουμε να δείξουμε και άλλα πράγματα. Κριστίνα Κακούτη από τη στήλη της Μόδα και Μορφιά μας έδειξε πολύ ωραίο θέμα. Καταλάβοντα δεν πήγαμε ούτε σε δεύτερο break, ούτε θα δούμε και τη Μόδα. Ήταν μια ώρα φουλ ομορφιάς, αλλά μου αρέσει. Και όταν η εκπομπή είναι ζωντανή και δούμε ότι τσουλάει ένα θέμα και το θέλουμε, το κρατάμε πολύ παραπάνω. Βίκυ Μπάδα από εδώ, από την στήλη της, έδειξε πάρα πολύ ωραίους κόνους. Θα κλείσω με ένα. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιάννη μου, να κλείσουμε με μια χαιρετούρα των κοριτσιών μας που βαμμένη. Ξεκίνησε αλλιώς η Χριστίνα Κακούτη και τώρα βαμμένη. Με τα κορίτσια μας και με ομορφιά. Αποχαιρετήστε το κοινό. Φιλιά πολλά, σας αγαπώ πολύ και τις δύο. Γεια σας!